Ισραήλ που κατέχει συριακά και παλαιστινιακά εδάφη, βομβαρδίζει τη Γάζα στις πλάτες των Παλαιστινίων, προσπαθεί να δημιουργήσει έδαφος προγεφύρωμα για να χτυπήσει τη Συρία και στη συνέχεια το Ιράν. Ενώ η ελληνική κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μια κατάπτυστη συμφωνία στρατιωτική με το Ισραήλ, που σημαίνει ότι η Ελλάδα έτσι αλλιώς έχει διάθεση εμπλοκής στον πόλεμο με τις βάσεις ή και με κάτι περισσότερο.